Να συνεχίσουμε λίγο με ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων που βρίσκεται σε έναν πολύ ξεχωριστό προορισμό κοντά στην Καβάλα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στην περιοχή Κηπιά. Σωστά. Στα Κηπιά. Βέβαια. Και από πίσω κρύβεται βέβαια ο Θεόδωρος ο Κοκκινίδης. Είναι γλύπτης κέρινων ομοιωμάτων. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε. Χαιρετισμούς από Ηράκλειο, από Κρήτη. Την καλησπέρα επίσης και τη δική μου. Χαιρετισμούς από τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι έτσι όπως το είπατε. Το μουσείο βρίσκεται στα Κηπιά της Ελευθερούπολης, στον ομό Καβάλας. Είναι μόλις 25 χιλιόμετρα έξω από την Καβάλα, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Και έχω δημιουργήσει ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων σε αυτόν εδώ το χώρο. Ήταν για μένα ένα όνειρο ζωής να μπορέσω να τα δημιουργήματά μου να τα έχω εκτεθειμένα, ώστε να μπορώ να μοιράζουμε τη χαρά αυτή της δημιουργίας με το κοινό, με τους επισκέπτες. Είναι εντυπωσιακό, κύριε Κοκκινίδη. Θέλω να σας ρωτήσω πώς ξεκινήσατε, ποια η αφορμή. Εγώ από πολύ μικρός είχα ασχοληθεί με την ζωγραφική και αγαπούσα να ζωγραφίζω κυρίως προσωπογραφίες. Επίσης ζωγράφιζα τους ήρωες που αγαπούσα ως παιδί. Μεγαλώνοντας στην εφηβεία έτυχε να δω κέρινα ομοιώματα από το μουσείο της Madame Tussauds σε κάποιο αφιέρωμα και πραγματικά ζήλεψα αυτή την τέχνη με το πόσο όμορφα δείχνουν τα γλυπτά, πόσο ζωντανά, και ήθελα κι εγώ να δοκιμάσω να δω αν μπορώ να καταφέρω κάτι τέτοιο. Το πρώτο δημιούργημα το ολοκλήρωσα όταν ήμουν 16 χρονών. Ήταν το ομοίωμα του Michael Jackson, τότε αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Όλων μας. Και το επόμενο έργο λοιπόν, το ένα έργο έφερε το άλλο. Και φτάσαμε στο σήμερα, που όταν είχε γίνει πια ένας αριθμός δημιουργημάτων, έπρεπε αυτά να μην βρίσκονται απλώς στο εργαστήρι μου, σε κάποιο χώρο στο σπίτι μου, αλλά να είναι εκτεθειμένα. Μιας ούτως ή άλλως τα κέρινα ομοιώματα δεν είναι εύκολα, δεν δημιουργούνται προς πώληση. Οπότε λοιπόν για μένα στόχο ζήσει έγινε να μπορέσω να φτιάξω ένα χώρο που όλο και πιο πολύ θα επεκτείνεται, όλο και πιο πολύ θα ολοκληρώνεται και θα μεγαλώνει. Ποιο είναι το κριτήριο για να ξεκινήσετε μια δημιουργία? Συνήθως επιλέγω προσωπικότητες οι οποίες έχουν πολύ σπουδαίο έργο στον χώρο που έχουν δραστηριοποιηθεί, ή άλλοι μπορεί να είναι πολύ αγαπητοί στο κοινό, ή κάποιοι να έχουν μια πρωτιά. Οπότε όλα αυτά τα κριτήρια μπαίνουν σε μια ισορροπία. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει πιο πολύ σπουδαίο έργο, αλλά να είναι λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό. Αλλά για μένα μπορεί να είναι πολύ αγαπημένος και πολύ σπουδαίος και θα πρέπει να αποτυπωθεί στο κερί. Και κάπως έτσι ξεκινώ και φιλοτεχνώ τα δημιουργήματα. Πάντως είναι καταπληκτικές δημιουργίες. Είναι σαν να ταξιδεύεις, να κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο. Και όχι μόνο, να βρίσκεσαι και να βρίσκεσαι και με τους αγαπημένους σου ήρωες. Θέλετε. Είναι τυχερή στην Καβάλα που σας έχουν, που έχουν αυτό το μουσείο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν έχετε σκοπό να επεκταθείτε, δηλαδή να φτάσετε μέχρι και την Αθήνα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εξωστρέφεια μέσα από την τέχνη. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ταξιδεύω τα έργα μου, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μεταφέρονται εύκολα τα δημιουργήματα αυτά. Φανταστείτε, θέλω πολύ καιρό για να τα ξεστήσω και άλλο τόσο μετά για να τα στήσω. Πόσο διάστημα θέλει για να ολοκληρωθεί ένα έργο? Περίπου μισό χρόνο χρειάζομαι για να ολοκληρώσω μια φιγούρα. Και μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο αναλόγως τις ανάγκες του κάθε δημιουργήματος. Όταν επιλέγετε μια φιγούρα, έχετε μια φωτογραφία την οποία έτσι αντιγράφετε ή παίρνετε και άλλες οπτικές του ίδιου προσώπου για να έχετε καλύτερη εικόνα του τι ακριβώς πρέπει να απεικονίσετε? Και πώς δημιουργείτε και το καλούπι, το υλικό λίγο? Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε και τονίζετε. Ξέρετε, τα πρώτα δημιουργήματα που ξεκίνησα να φιλοτεχνώμουν ήταν γύρω στο 1993. Τότε δεν υπήρχε και το ίντερνετ. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντική η πληροφορία για μένα, είτε στο θέμα της εικόνας, αλλά είτε στο θέμα της προσωπικότητας, να τη γνωρίσω μέσα από συνεντεύξεις, που τώρα πια μέσα από το YouTube μπορώ εύκολα να γουγκλάρω, να βρω συνεντεύξεις ή εικόνες γενικότερα. Το πιο βέβαια ιδανικό είναι να μπορέσω να συναντήσω μια προσωπικότητα, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και να πάρω εγώ φωτογραφίες, να φωτογραφίσω εγώ το ίδιο το μοντέλο και να πάρω και μετρήσεις. Αυτό συνέβη λίγες φορές. Συνέβη το 2010 με τον Μίμη τον Μπλέσα, το σπουδαίο αυτό Έλληνα μουσικοσυνθέτη, που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, τη Βούλα την Πακουλίδου, τον Θοδωρή τον Ζαγοράκη και τη Ζωζό τη Σαπουτζάκη. Εκεί λοιπόν μπόρεσα να έχω φωτογραφίες από τους ίδιους και να πάρω και μετρήσεις. Εμένα αυτό με βοηθάει να μπορέσω να αποτυπώσω πιο εύκολα το έργο στο κερί. Και επειδή ρωτήσατε για το πώς γίνεται το καλούπι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ξεκινάω να δουλεύω πρώτα στον πυλό. Δεν δουλεύεται ένα κέρινο ομοίωμα στο κερί κατευθείαν. Ο πυλός είναι μαλακό υλικό και είναι εύπλαστο. Και όταν εκεί δοθεί πια η ομοιότητα και γίνει όλο το γλυπτό με πυλό, πάνω στο πύλινο έργο θα ρίξω γύψο με τέτοιο τρόπο που να ξεκολλάει. Και εκεί πια είναι αυτό το καλούπι μου. Το γύψινο είναι αυτό ένα καλούπι, παίρνει το αποτύπωμα. Μέσα στο γύψινο καλούπι θα κάνω χυτό το κερί αφού το λιώσω. Και ποια είναι το κέρινο αντίγραφο αυτό που βλέπει ο επισκέπτης.
Είναι εκεί πάνω γίνεται όλη η επεξεργασία, να φυτευτούν τα μαλλιά, να μπουν τα μάτια από γυαλί ή τα δόντια όταν έχετε το στοιχείο το έργο μου και να φτιαχτεί και πάλι κορμί και να γίνουν τα ρούχα και κύριε Κογκινίδη, τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό να σας γνωρίσουμε και εδώ στην Κρήτη, να επεκταθείτε. Πολύ καλά κάνετε και μιλήσατε για εξωστρέφεια. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει. Ωστότε σας προσκαλώ εγώ λοιπόν, αν θα βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα, θα χαρώ πολύ να σας υποδεχτώ. Με χαρά, με χαρά. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Γεια σας, γεια σας. Τους χαιρετισμούς μας, λοιπόν.